Το Unity είναι το πρώτο Assassin's Creed αποκλειστικά για τη νέα γενιά hardware. Διαδραματίζεται στο Παρίσι, στο τέλος του 18ου αιώνα, κατά την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Εννοείται ότι η μάχη ανάμεσα σε Templars και Assassins συνεχίζεται, με την εν λόγω περίοδο να αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την αιώνια αντιπαράθεσή τους. Ο νέος μας Assassin, ο Άρνο Ντόριαν, εκτελεί τις αποστολές που του ανατίθενται από τον Ελφόντα, όμως σύντομα γίνεται αντιληπτό ότι κινείται έχοντας ως κύριο κίνητρο την εκδίκηση και όχι την τυφλή υπακοή στις εντολές των ανωτέρων του. Το σενάριο του παιχνιδιού δεν συνδυάζεται με τα ιστορικά γεγονότα όσο σε προηγούμενα επεισόδια της σειράς, κάτι που όμως αλλάζει στις δευτερεύουσες αποστολές. Αυτές είναι όχι μόνο πολύ άριθμες, αλλά και ενδιαφέρουσες, αποτελώντας έτσι ουσιαστικά παράγοντα επιμήκυσης της διάρκειας του παιχνιδιού. Η εισαγωγή online co-op αποστολών αποτελεί μια ακόμα σημαντική προσθήκη που δεν αναδεικνύεται όμως όσο θα μπορούσε, λόγω του ότι δεν έχει γίνει κάποιο είδους προσαρμογή των μηχανισμών gameplay. Σε αντίθεση με τα πιο πρόσφατα επεισόδια της σειράς, το Unity επιχειρεί μια στοιχειώδη επιστροφή στις ρίζες της και εστιάζει στις δολοφονίες, οι οποίες πλέον επιτρέπουν μεγάλο αριθμό εναλλακτικών προσεγγίσεων. Σημαντική είναι και η προσθήκη δανεισμένων από το Splinter Cell μηχανισμών Stealth, οι οποίοι είχαν αργήσει πάρα πολύ να εμφανιστούν σε μια σειρά που βασίζεται πολύ σε αυτόν τον τρόπο προσέγγισης. Το σύστημα μάχης βασίζεται στη γνωστή λογική, όμως έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι πιο δύσκολο, με τους εχθρούς να αντέχουν πολύ περισσότερα χτυπήματα και τις ξυφομαχίες να κρατούν περισσότερη ώρα, αφήνοντας πιο ρεαλιστική αίσθηση. Εξακολουθεί όμως να πρόκειται για ένα επιφανειακό και προβληματικό σύστημα. Τέλος, είναι δυνατό να κινηθεί ο ήρωας από την κορυφή προς τη βάση κτιρίων με ομαλό τρόπο μέσω του μηχανισμού Parkour Down. Η αποτύπωση του Παρισιού είναι εξαιρετική από κάθε άποψη, ενώ έχει μεταφερθεί επιτυχημένα η ατμόσφαιρα της Επανάστασης μέσω της ύπαρξης τεράστιου πλήθους κόσμου στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Είναι όμως προφανές ότι το παιχνίδι δεν κυκλοφόρησε σε ολοκληρωμένη κατάσταση, αφού υπάρχουν πάρα πολλά γλίτσεις τα οποία αφορούν κυρίως την συμπεριφορά του πλήθους. Επιπλέον, το frame rate έχει προβλήματα και η έλλειψη ομαλότητας δημιουργεί περιστασιακά προβλήματα στον χειρισμό. Το Assassin's Creed Unity είναι ένα ακόμα αξιόλογο μέρος του πολυπληθούς πλέον σειράς, το οποίο αναμφίβολα δεν θα μπορούσε να τρέξει στις κονσόλες της προηγούμενης γενιάς. Η ημιτελής κατάσταση όμως την οποία κυκλοφόρησε δεν το επιτρέπει να αναδειχθεί στον μέγιστο βαθμό και θα χρειαστούν μερικά patches ακόμα για να μπορεί να προταθεί αβίαστα για αγορά.